πόντι. Στο πλάγιο ο Βουτυρίτσας. Προσπάθησε να διώξει ο Μπρέντερ, Ανδρεούδης, Κμίετσικ το σούτ και... Μάλιστα, είναι το 1-0, πανηγυρισμής της εξέδρας από το φοβερό αυτό σούτ του Κμίετσικ από μακρινή απόσταση από τη γραμμή περίπου της μεγάλης περιοχής. Είναι το 1-0, το 30 ακριβώς λεπτό, το σούτ του Κμίετσικ σε επανάληψη και το γκολ της Λάρισας. Λύτρωση για τους παίχτες της Λάρισας, λύτρωση για τον Στρέιλαου, λύτρωση για τον κόσμο στις εξέδρες που τον βλέπουμε εδώ να πανηγυρίζει έξαλλα, και ο Στρέιλαου εδώ κοιτάει το ρολόι του και απόλυτα ικανοποιημένος. Ξαναβλέπουμε τη φάση του γκολ της ελληνικής ομάδας από τον Πολωνό παίκτη. Από τον Τυρίτσας, μπαλιά για τον Γιώγα, πιο πίσω η μπάλα στον Ανδρεούδη, προς την μπαλιά για τον Βαλαόρα, είναι προς τα Μπρέντερ, προσπαθεί να μπει στην περιοχή ο Βαλαόρας, να στην πορεία της μπάλα. Το 2-0 για την ελληνική ομάδα ακριβώς στο 66ο λεπτό του αγώνα. Πανηγυρισμοί από τους Έλληνες παίχτες, συγχαρητήρια, και στο replay η φάση του γκολ του Βαλαόρα. Ξεπερνάει την αντίσταση του Μπρέτνερ, κοντράρει μπάλα στο σώμα του Κόρβατ, ευνοεί η κόντρα τον Έλληνα κυνηγό, με το αριστερό στέλνει την μπάλα στην κενή εστία και είναι το